Ρώσα και ένα τζιν και φύγα σαν αστρατή ξημερώνει. Κορναρίσματα, φωνές στο ποτήριο καφές, λείπεις πιο πολύ από χθες. Ξεχνάω μια στιγμή, μια ημέρα. Θα είναι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Η μόνη σκέψη μου είσαι εσύ. Μας πάει μια δουλειά και στη στάση τα παιδιά κάνουν χάσει μια ξανθιά ξημερώνει. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη για τη μικρή διακοπή. Επανήλθαμε κανονικότατα, διορθώθηκε το πρόβλημά μας. Παναγιώτη μου, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί τους Θεσσαλονικείς. Μετρό. Τεράστιο το πρόβλημα. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία σε καθυστέρηση. Ξεπεράσαμε το χρόνο. Θα γίνει ποτέ? Τι λες? Θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη ποτέ μετρό? Νέος ήμουν και γέρας. Κάπως έτσι και εγώ. Θα σας πω λίγο το ιστορικό. Φυσικά όλοι κατηγορούν τον Κούβελα, γιατί νόμιζαν και τότε ότι με τα έσοδα της TV100 και του FM100 θα γινόταν το μετρό. Κανείς δεν το πίστευε, ούτε ο Σωτήρης ο Κούβελας. Τότε ήταν δήμαρχος, εγώ ήμουν πρώτος δημοτικός σύμβουλος, ασχέτως αν δεν έγινα ποτέ αντιδήμαρχος. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα πώς του μηνός έχουμε, 23. 24. Ναι. Όχι, 23. Ο υπολογιστής μου πάει. 24, ναι, 24, με συγχωρείτε, αύριο 25. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στις 19 προχθές κλείσαμε 30 χρόνια από τη μεγάλη νίκη του συνδυασμού του Σωτήρη Κούβελα. Ουδής αυτή την πόλη από τα μέσα ενημέρωση αναφέρθηκε. Και το λέω γιατί. Γιατί μέχρι πριν από το 1986 ο Δήμος Θεσσαλονίκης ελέγχονταν από την αριστερά ή την κεντροαριστερά. Το 1986 είχαμε ένα φοβερό συνδυασμό. Βγήκα πρώτος δημοτικός σύμβουλος με 6.900 σταυρούς, ο δεύτερος ο συγχωρεμένος, ο Ντίνος Κοσμόπουλος, ένας καλός δήμαρχος, εν συνεχεία πήρε 2.900 και πρόσεξε 2.900 με 6.900. Εγώ δεν έγινε ποτέ αντιδήμαρχος. Όλοι οι άλλοι, οι αντιδήμαρχοι, γέλαμε 1.000-1.500 σταυρούς. Δεν κράτησα ποτέ κακία σε κανέναν. Αυτό για να υπενθυμίζω και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Έκανε λοιπόν μία τρύπα ο κύριος Κούβελας μπροστά στην έκθεση. Όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και να του αφαιρέσει, να μας αφαιρέσει το δίκαιο ότι αν δεν γινόταν εκείνη η τρύπα, πιθανόν κανείς να μην μιλούσε για μετρό. Και ήρθε το 2004, ανέλαβε υπουργός Πεχοδέος Σουφλιάς και προς τιμή του έτρεξε ένα πρόγραμμα που η προηγούμενη κυβέρνηση του Πασόκ το καθυστέρησε πάνω από 10 χρόνια. Λόγια, όπως και σε άλλα πράγματα. Το 2004 λοιπόν, 5, έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση των εκπροσώπων αυτής της πόλης στο Ηλέκτρα. Τότε ο κύριος Σουφλιάς υποσχέθηκε ότι ξεκινάει το μετρό και η υποθαλάσσια. Για την υποθαλάσσια, είστε νεότεροι, δεν θυμάστε, ήμουν ο μοναδικός απέναντι σε όλους, τοπικούς και κεντρική εξουσία, που είπα δεν χρειάζεται αυτός ο τόπος υποθαλάσσια. Είναι μια μεγάλη απάτη για να οικονομήσουν κάποιοι. Υποθαλάσσια 1,5 χιλιόμετρο από τα δικαστήρια, ας πούμε, μέχρι το Λευκό Πύργο. Να κάνω υποθαλάσσια να μου βγει στο αεροδρόμιο, το καταλαβαίνω. Να μου βρει μετά την Καλαμαριά, το καταλαβαίνω.
Εμένα πάντοτε το όνειρό μου σε αυτόν τον τόπο ήταν να πάμε την παραλία 100 μέτρα μέσα. Εκεί μέσα να δημιουργήσεις πάρκινγκ, αδλοπαιδιές, χώρους αναψυχής, δρόμους. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Σε όλο τον κόσμο μπαίνουν στη θάλασσα, είναι ένα τζάμπα οικόπεδο, δεν πληρώνεις κανέναν. Και τα μπάζα που πάνε και ρίγουν εδώ και εκεί τα ρίχνεις μέσα στη θάλασσα. Παλιό Φάληρο. Πήγατε να δείτε την ομορφιά, το Φλίσβο. Αυτά είναι μπαζώματα της θάλασσας. Ήμουν ο μοναδικός λοιπόν που αντιστάθηκα και μετά από λίγα χρόνια απεδείχθη ότι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είχε δίκιο. Έχασε όμως η πολιτεία γύρω στα 60 εκατομμύρια γιατί η ανάδοχος εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο, δεν έγινε το έργο, τα πήρε τα 60 εκατομμύρια. Διότι απεδείχθη ότι ήταν τζάμπα έργο. Μετρό. Ξεκίνησε το 2005. Οι τότε παρόντες εκπρόσωποι των φορέων, ακούγοντας τον κύριο Σουβλιά, είπαν ότι το 10-11, προσέξτε με, σε 5-6 χρόνια είναι έτοιμο. Η δήλωση του Παναγιώτη Ψωμιάδη μοναδική ήταν 2017-18, προσέξτε με. Το 2012, πριν φύγω από την Ομαρχία, από την Περιφέρεια, έκανα νέα δήλωση. 2025. Και βγαίνουν σήμερα οι σημερινοί παράγοντες, όσοι είναι ειλικρινείς, και μιλάνε για το 2025. Το αμαρτωλό αυτό έργο, γιατί κάποιοι οικονομάνε, δεν μπορώ να καταλάβω αν τελειώσει, εγώ εύχομαι να τελειώσει, όμως η τροχιά της Καλαμαριάς, το έργο της Καλαμαριάς που φτάνει από την Γκρίνη περίπου μέχρι το Αλατίνι στη Χαριλάο, θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και λέω, με τι μετρό θα συνδεθεί η γραμμή της Καλαμαριάς? Θα περιμένει πότε θα τελειώσει. Άρα 2025 να περιμένουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όμως να πω και μια αμαρτία. Επειδή εγώ έχω επισκεφθεί πολλές χώρες, δεν υπάρχει στάση μετρό που να μην υπάρχει δίπλα και ένα πάρκινγκ. Δηλαδή εγώ θέλω να σταματήσω στη Βενιζέλου και θέλω να πάω στο Χαριλάο. Πού θα παρκάρω, αγαπητέ? Πού θα παρκάρω, πες μου για να ξέρω. Αν έχει 7-8 σταθμούς, ζήτημα 1-2 αν έχουν πάρκινγκ. Σ' άλλες. Άρα δεν λύνει το πρόβλημα το μετρό, διευκολύνει τη μετακίνηση των πολιτών. Στην Αθήνα όμως έγινε πιο γρήγορα. Όχι, στην Αθήνα τελείωσε. Όλο το πολυδομικό συγκρότημα, δεν υπάρχει άλλο. Όλες οι γραμμές τελείωσαν. Καλύπτεται όλη η Αθήνα μέσα σε μία 15ετία, θέλετε 10 χρόνια. Αθήνα είναι αυτή, έτσι. Εδώ γιατί μιλάμε για μία γραμμή 10 χιλιόμετρα. Γιατί όμως η Αθήνα πάντα να είναι. Να σου πω, και εδώ αν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες θα το είχαν επιταχύνει. Διότι εκεί τα φάγανε τα αρχαία. Τα αξιοποίησαν, αν θέλεις. Εδώ δυστυχώς και αυτά που βρίσκουμε δεν θα τα αξιοποιήσουμε. Παράδειγμα η Βενιζέλου. Είπαμε να κρατηθούν τα αρχαία, να ξεκινήσει, να φύγει ο σταθμός από εκεί, να τελειώσει ο σταθμός Βενιζέλου, διότι εκεί είναι το πιο κομβικό σημείο. Η καθυστέρηση 2 χρόνια του κυρίου Μπουτάρη με τις διαφωνίες του. Βέβαια, όλα αυτά είχαν συνέπεια στην αγορά οι καθυστερήσεις, έτσι. Παιδιά, η αγορά έχει νεκρώσει. Η Εγνατία, η Δελφών, κάποιοι άλλοι δρόμοι μεγάλοι έχουν νεκρώσει. Ποιος θα αποζημιώσει από τον κόσμο? Και τον εμπορικό και, και τους ιδιοκτήτες. Το βλέπετε εδώ δίπλα σας, στο Βαρδάρι. Πόσα χρόνια είναι αυτά οι λαμαρίνες? Παναγιώτη μου, σε κάποια στιγμή... Όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά εδώ. Είχε κλείσει όλο το συνεργείο, τέλος πάντων την επιφάνεια. Λέμε τελειώνει, τουλάχιστον από εμάς. Μετά από λίγο καιρό βλέπω... Παιδιά, δεν τελειώνει. Έφτιαχνα εκπομπή εκείνη την ώρα και ακούω τρομερό θόρυβο, σκύπω, βλέπω, ξανανοίγουν τρύπες. Και βέβαια τώρα, αν ανοίξουμε τα παράθυρα, θα δούμε... Παιδιά, είμαστε πολύ μακριά. Δηλαδή, το έργο στο 100%... Όχι, για έχει προχωρήσει είναι... 30%. Έχουμε θέμα τεράστιο, ναι. 2005-2010 χρόνια. Το 30%. Γι' αυτό είπα να ευχηθούμε να τρέξει. Εγώ πιστεύω πολύ σύντομα πάλι θα σταματήσει. Κάποιοι οικονομάνε από αυτό το έργο. Ναι, ναι. Ως συνήθως στην Ελλάδα μας, δυστυχώς. Πάμε.
αυτό που μου συμβαίνει. Φοβάμαι τόσο να το πω. Λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω, ακούτε Joy Radio, την Τούλη Ρένου με τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη μαζί μας σήμερα. Και βέβαια, οποιοσδήποτε από τους ακροατές θέλει να ρωτήσει κάτι τον κύριο Ψωμιάδη, πολύ ευχαρίστως δεχόμαστε τις ερωτήσεις σας στη σελίδα του Joy Radio και στη δική μου τη σελίδα. Σ' αυτά τα μάτια που κοιτώ, τον έρωτα να βρω. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χάθει η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει. Μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Δρόμο το δικό μου, τα πάντα ήταν σκοτεινά. Ποτέ τα όνειρά μου δεν θα είχαν γίνει αληθινά. Μα τώρα είσαι εδώ εσύ και έχω ξαναγεννηθεί. Το τέλος και η αρχή μου, ζωή μου είσαι εσύ. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χάθει η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει, πλάι μου μείνε να σ' αγαπώ. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χάθει η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει, ποτέ να μη τελειώσει, μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Παναγιώτη, προχθές ήσουν στην Αθήνα, έτσι, σε είδαμε στο πρόγραμμα της Ανίτα Σπάνια. Ναι, είχα βγει πριν 7 μήνες πάλι. Εντάξει, υπάρχει η ακροματικότητα, όλοι ενδιαφέρονται για την ακροματικότητα. Ναι, και πρέπει να σου πω ότι με την Ανίτα πιάσαμε 23%, είναι μεγάλο ποσοστό, όπως και πριν 4 μήνες περίπου, 4 ναι. Με τον Πέτρο τον Κωστόπουλο πιάσαμε 33%. Mm-hmm. Πέτρο ο Κωστόπουλος το χειμώνα δεν ξεπέρασε το 14%. 33% έπιασα εγώ και ο Νότης Σφακιανάκης. Εντάξει, τα λέω και ανεβαίνει. Ο κόσμος του αρέσει αυτό, Παναγιώτη. Λέω αλήθειες. Ακριβώς. Γιατί ποτέ δεν ήμουνα, 2 λεπτά μιας και πιάσαμε το θέμα. Και βέβαια. Γιατί ποτέ δεν ήμουνα
ημιτασιών. Ποτέ δεν ήμουνα κατευθυνόμενος, ποτέ δεν ήμουν απομεινάρι της πολιτικής, ούτε μισθοφόρος κανένας. Είμαι Παναγιώτης, ο μιας όπως με έβγαλε η μανούλα μου, 36 χρόνια στην πολιτική, αυτός είμαι. Καλός ή κακός, έβγαινα πρώτος τώρα. Ούτε λαϊκιστής μπορεί κάποιος λαϊκιστή για να μου πει κάποιος, ούτε ότι είμαι οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Γι' αυτό σ' αγαπάει. Γραφικός. Μπορεί να είσαι 35 χρόνια γραφικός, παιδιά, έλεος δηλαδή. Έλεος. Κάποια στιγμή θα εξαφανιζόσουν από την πολιτική σκηνή, πιστεύω, και από την, γενικά από τη ζωή της Θεσσαλονίκης, αν ήσουν γραφικός. Καλά, σίγουρα ή δεν αν, υπάρχει. Δεν εξέφραζες αυτό. Εγώ δεν πουλάω σκοταδισμό. Όπως δεν πουλάει σκοταδισμό ο Αμβρόσιος, ο Σφακιανάκης ο Νότης, ο Πρέκας, ο Καρτζαφές. Λέω ονόματα, μπορεί κάποιοι να είναι παρεξηγήσιμα. Ο Μακαριστός Χριστόδουλος, ο Άνθιμος. Δεν οδηγούμε τον κόσμο στο σκοταδισμό. Διάβαζα σήμερα, μπορεί να το διάβαζα, γιατί κάποιος Μαζαράκης, πώς το λένε, είπε, ρε παιδιά, τι θέλουμε τη σημαία, την κάψουμε, λέει, 28 Οκτωβρίου. Τι δεν βρετε νεκέ, τι δεν βρε τρύπιε. Τι είναι αυτά, να κάψουμε τη σημαία, σημαία τι είναι, κάνα κουρολό πάνω, πάνω σε αυτό το ύφασμα. Κάποιοι αγωνίστηκαν, χύσαν το αίμα τους, θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και να μιλάμε εδώ με την Τούλη. Τα έχουμε διαλύσει όλα. Θα ισοπεδώσουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο αφελληνισμού, αν θέλεις, της ελληνικής νεολαίας και ένα σύγχρονο παιδομάζωμα της νεολαίας. Σήμερα δεν κλέβουν τα παιδιά μας κάποιοι. Εγώ δεν κοιτάω πίσω, μπροστά κοιτάω. Σήμερα ψάχνει ο νεολαίος να βρει το διαβατήριο, να πάει έξω να βρει την τύχη του. Δηλαδή τα μυαλά, τα καλά, τα καινούρια, τα μορφωμένα φεύγουν έξω. Θα μείνει στην Ελλάδα, το σκουριασμένο του δικό μου, του παππού, του θείου. Δηλαδή αυτή η βρωμιά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μιλάμε για μια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, μωρέ? Για ποια δημοκρατία μιλάμε, όταν σήμερα η σημερινή δημοκρατία κατέλυσε την πραγματική δημοκρατία, κατέλυσε το Σύνταγμα. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τις άδειες των τηλεοράσεων? Ένας άνθρωπος αποφασίζει, δηλαδή ο Πατακός τα χούντα, και σήμερα δεν έχουμε χούντα, χθες δεν είχαμε χούντα. Ένας δεν αποφασίζει. Και διατάσσει. Το, πρόσεξέ με, σήμερα το σύστημα το πολιτικό είναι αρχηγοκεντρικό, πρωθυπουργικό. Ένας αποφασίζει. Ανεβάζει, κατεβάζει όποιον θέλει. Μέσα σε ένα τηλε, αυτό χούντα δεν είναι, τι είναι? Εγώ δεν είμαι χουντικός. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σας πω, επειδή ήσασταν αγέννητοι περίπου, η επταετία των συνταγματαρχών αδίκησε αυτούς που κάναν μαγκές. Έκανε έργο η Χαλκιδική, η δρόμη της Χαλκιδικής γίνανε επί επταετίας. Δεν διαφημίζω και δεν υπερασπίζουμε. Εγώ είμαι άκρα δημοκράτης. Από αριστερά έως άκρα δεξιά, ό,τι είναι σωστό θα το υπερασπίζομαι. Διότι πολλές φορές λέει η βασιλική γουλέπρα, η κομμουνιστή γουλέπρα. Όχι, έτσι αν προχωρήσουμε τελειώσαμε. Ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και οι μισοί βουλευτές λένε όχι. Ως αντιπολίτευση, αν ήταν στην κυβέρνηση, λέγανε ναι. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το νομοσχέδιο να διαμορφωθεί από όλους και να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό ένα δίκαιο νομοσχέδιο. Μπορώ να καταλάβω. Αλλά τα νομοσχέδια πρέπει να ξέρετε, οι νόμοι που έρχονται, τα νομοσχέδια μάλλον στη Βουλή, έρχονται κατευθείαν από το εξωτερικό. Η ελληνική Βουλή είναι θυγατρική της γερμανικής Βουλής. Οι βουλευτές σήμερα λένε ναι ή όχι. Όποιος διαφωνεί πάει σπίτι του. Τι είναι η πραγματικότητα? Και αυτά είναι τα υπόλοιπα της παγκοσμιοποίησης και του σχεδίου Κίσιγκερ. Θέλεις να διαλύσεις ένα λαό, χτύπα τον πολιτισμό και τη γλώσσα. Σήμερα τι κάνει ο Φίλης? Αυτό το πολιτικό βόδι, το μοσχάρι το πολιτικό, τι κάνει, ρε παιδιά? Βγάζει από την ιστορία μας, από τη ζωή μας, από τα βιβλία μας, τα θρησκευτικά, το θρήσκευμα, την πορεία του Αλεξάνδρου, τη Μικρασιατική καταστροφή, τον Περσικό πόλεμο. Δηλαδή
ό,τι θετικό έχει αυτή η ένδοξη στο ρήμα θα βγάζει. Και μεθαύριο έχουμε 28, 26 Αγίου Δημητρίου, ο προστάτης αυτής της πόλης. 28 Οκτωβρίου τι ήταν? Για να ξέρω τι ήταν. Όποτε αυτή η χώρα, αυτός ο λαός είπε όχι, κέρδισε. Γιατί δεν κέρδισαν τίποτε οι ξένοι από μας. Εμείς πουλήσαμε την Ελλάδα όταν δεν ήμασταν ενωμένοι. Και ας θυμίζω κάτι, ως Ντομάρχης, δεν ήταν 28 Οκτωβρίου, ήταν 25 Μαρτίου, επί Μεϊμαράκη Υπουργού Εθνικής Άμυνας, είχαν πάρει μια απόφαση, δεν έχει την έγκλη της 28 Οκτωβρίου η παρέλαση Θεσσαλονίκης, είχαν πάρει μια απόφαση, στρατιωτικά αγήματα δεν θα παρελάσουν. Ξέρετε ότι παρελάβουν οι μαθητές και πεζοπόρα τμήματα. 28 είναι τα μηχανοκίνητα. Και πήραν μια απόφαση να μην παρελάσουν. Και βγαίνω εγώ δυναμικά, στέλνω μήνυμα στο Μημαράκι, τότε ήμουνα και στα πάνω μου, αυτό με έφαγε, και λέω εγώ δεν παρευρίσκομαι ως νομάρχης Θεσσαλονίκης αν δεν υπάρχουν και πεζοπόρα τμήματα. Και με εντολή νεότερη του Μημαράκι παρέλασαν και συνεχίζουν και παρελάβουν. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Το λέω για να τριχιάζω. Αυτά τα μπουμπούκια της πολιτικής, αυτοί οι καραγκιόζηδες. Και οι ΜΕΚΕΙ δεν έχω συγχωρώ κανέναν. Γιατί δούλοι, τσάτσι και προδότης υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Η εξουσία είναι γλυκιά. Σήμερα σε αύριο εγώ ένα είναι το αφεντικό. Παγκόσμια τράπεζα. Ένα είναι το αφεντικό, παγκόσμια τράπεζα. Πάμε πιο πέρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλουν πάλι να μας υποδηλώσουν, έτσι. Μάλλον ήδη το έχουν κάνει. Όχι, είμαστε υποδηλωμένοι. Τι είμαστε, ελεύθεροι είμαστε. Ρε παιδιά, πληρώνεις 40 χρόνια την ασφάλισή σου και δεν έχεις ασφάλιση. Σε μένα. Δεν έχεις κοινωνική ασφάλιση, δεν παίρνεις σύνταξη. Αυτά δεν είναι αντισταγματικά. Εγώ τιμωρήθηκα αυστηρά από τη δικαιοσύνη. Πήγα 7 φορές στη δικαιοσύνη, 7 αδοτικά. Η μία που κρίθηκα έκτοτος. Εφήρμοσα τον νόμο. Πάντοτε 10 χρόνια ό,τι μου έλεγε η νομική υπηρεσία γραπτός και ό,τι μου έλεγε η υπηρεσία μας γραπτός, αυτό εφήρμοσα. Και τιμωρήθηκα. Ενώ έπρεπε να μην τιμωρηθεί κανείς. Εφήρμοσα τον νόμο. Έχω ένα δικαστήριο ακόμη, το πιο αστείο απ' όλα. Σκεφτείτε ότι μάρτυρας στην ανάκριση ήρθε 2 μήνες πριν γίνει πρόεδρος ο Παυλόπουλος. Ο ίδιος, ο οποίος ήταν τότε Υπουργός Εσωτερικών. Ό,τι μου έλεγε αυτό έκανα. Και έκαναν όλοι σαν και εμένα, συνεχίζουν να κάνουν και θα συνεχίζουν, γιατί έργο κάνουμε. Και βγήκε προχθές ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Παπάς απευθυνόμενοι στην ερώτηση του κυρίου Μητσοτάκη, είπε ναι, δώσαμε στον Καλογρίτσα σπαστά 45, γιατί έτσι κερδίζει το δημόσιο. Αυτή είναι αθώη, εγώ είμαι κατηγορούμενος. Γιατί έκανα έργο, γιατί κέρδισε το δημόσιο. Κατάλαβες, γι' αυτό ταλαιπωρεί, δεν χάθηκε ένα ευρώ. Στην ομαρχία 10 χρόνια δεν χάθηκε ένα ευρώ, έργο κάναμε. Και πάντοτε με τις υποδείξεις των υπηρεσιών και της νομικής μου υπηρεσίας, ποτέ δεν αποφάσισα μόνος. Και παραλαμβάνω, δεν λείπει ένα ευρώ. Παναγιώτη μου, εκείνα τα χρόνια επί τουρκοκρατίας υπήρχε το κρυφό σχολείο. Και μαθαίναν στα παιδιά τα γράμματα, την ιστορία της χώρας μας. Σήμερα, με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την ανθεληνική κατάσταση? Με κανένα τρόπο. Ο κάθε μουζουράκης. Πρώτο, δεν υπάρχει σχολείο. Δεν υπάρχει παιδεία. Τυπήσανε τη βάση. Έτσι. Δεύτερον, πολλοί από όλη την Ελλάδα με στέλνουν μηνύματα. Μπες μπροστά του. Καλά, εγώ οικονομικά είμαι πεθαμένος, δεν μπορώ να πω μπροστά. Αλλά πες ότι βρίσκεται να μπει ένας μπροστά. Χρήματα χρειάζονται και μέσα ενημέρωσης. Ποιος θα στηρίξει? Χρήματα υπάρχει κανένας οικονομικός παράγοντας εκτός συστήματος? Όλοι μέσα στο σύστημα είναι. Στις τηλεοράσεις πάλι ίδια θα τις πάρουν και κανένα δυο καινούργιοι. Μέσα ενημέρωσης. Είναι όλα κατευθυνόμενα. Παιδιά, στις 8 η ώρα όλοι οι ειδήσεις, όλα τα κανάλια ίδια είναι. Αυτά που λέω εγώ δεν τα ακούτε από κανένα πολιτικό. Γιατί όλοι φοβούνται. Γι' αυτό και σας καλώ εδώ, κύριε Ψωμιάδη. Γιατί θέλω να ακούσει ο κόσμος την αλήθεια. Βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και αντί να εξαγγείλει ένα
ένα πρόγραμμα εξόδου της χώρας από την κρίση οικονομική, διότι όλοι λέμε έχουμε οικονομική κρίση, οικονομία παιδιά σε 10-15 χρόνια θα φτιάξει, τόσο κρίση ξεκινάει μετά το 16, τώρα μια χαρά είμαστε όλοι. Δηλαδή θα περιμένουμε χειρότερες καταστάσεις. Η κρίση ξεκινάει 2017, ξεκινάει, δεν συνεχίζεται. Και αντί να εξαγγείλει ένα πρόβλημα, περιμένει να πεθάνει πολιτικά ο Τσίπρας για να έρθει στη θέση του. Τι να τον κάνω εγώ τέτοια. Τέτοια Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουν νικητής, εγώ ήμουν Αράμπο, έμπαινα μέσα και κέρδισα. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Αυτούς χρειάζεται σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Αντί να μαζέψει τα του οίκου του, μαζεύει την κυρία Σπυράκη, τον κύριο Οικονόμου, την κυρία Διαμαντοπούλου, κάποια άλλα γυρολόγους της πολιτικής. Να τρέξουν για την κυρία Σπυράκη όταν πριν λίγα χρόνια ήταν η πράσινη του ντούκα του Πασόκ. Εγώ έδωσα αγώνα. Κατέσπισα τη ζωή μου, την οικογένειά μου, τις δουλειές μου. Να υποκύψω εγώ σε αυτά. Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσω τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Αν αλλάξει αύριο, ναι. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν με καλύπτει. Σας πάω αλλού τώρα. Όχι, θέλω να... Γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης είναι λαϊκό κόμμα, δεν είναι αστικό κόμμα. Πρέπει να βγει στην κοινωνία, να πει αλήθειες. Να πει ένα συγγνώμη για αυτά που έκανε, γιατί τη βαρύνουν και αυτήν πάρα πολλά. Αλλά εγώ είμαι τασιόν πολιτικός, ποτέ δεν ήμουνα. Μιλάμε για τον ιό Μητσοτάκη. Είναι για τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Ναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγήσει το λαό σε κάτι καλύτερο? Όχι παιδιά, οικονομικά δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτά υπέγραψαν όλα. Ότι... Απλώς δεν θα κάνει τα εγκλήματα, τα κοινωνικά πιστεύω και τα εθνικά. Σήμερα ξεπουλούνται τα πάντα. Ιδέες, αξίες, αυτά από πλευράς Τσίπρα, ιστορία, θρησκεία, πατρίδα. Και πίστεψε ο κόσμος. Όμως ο κύριος Μητσοτάκης, ή μάλλον αυτοί που είναι γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί με τον Κυριάκο δεν έχω τίποτε, εγώ είμαι δεξιός. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, δεν μετακινήθηκα, άλλοι μετακινήθηκαν. Εγώ είμαι η τελευταία σελίδα στο κόμμα, την άνοιξα στο Ζάπιο του Σαμαρά. Μετά από εκεί μετακινήθηκαν όλοι, μετακινήθηκε ο Σαμαράς και μετακινήθηκαν όλοι. Και σήμερα έρχεται η παρέα του κυρίου Μητσοτάκη, παρέες κυβέρνουν τη χώρα και δαιμονοποιεί τη δεξιά. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο, καρατομούν άξια στελέχη, θυσιάζουν ιδεολογίες, αρχές, αξίες, πρόσωπα και στο τέλος να πάρει η Νέα Δημοκρατία διαζύγιο με τη δεξιά. Μα δεν μπορεί να υπάρξει κεντροδεξιά χωρίς δεξιά και δεν μπορεί να υπάρξει δεξιά χωρίς κέντρο. Πώς θα το κάνουν? Αυτά παντρεμένα είναι. Δεν πάμε όλοι μαζί. Μπορούμε όλοι μαζί, δεν μας αφήνουν, γιατί ένα είναι το αφεντικό, μας θέλουν διχασμένους. Εγώ είμαι Πόντιος. Είναι δυνατόν να μην είμαστε ενωμένοι, ρε παιδιά? Εμείς αν είμαστε ενωμένοι θα κυβερνούσαμε τη χώρα. Είμαστε, μας θέλουν διχασμένους. Γιατί είχα πόνο στην καρδιά, γιατί είχα πόνο στην καρδιά, ψηλό με λαχρινάκι μου. Γιατί είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα, άστρα με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Άστρα με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Στα στράθα από τον πόνο μου, στα στράθα από τον πόνο μου, στα στράθα από τον πόνο μου που δεν τον μαρτυρούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα του Joy, www.joyradio.gr, επίσης στη δική μου σελίδα στο Facebook του Λιρένου στα αγγλικά. Εκπομπή
από το Joy Radio με τίτλο «Προσωπικά», καλεσμένος ο κύριος Ψωμιάδης μαζί μας. Έχουμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί αγαπάμε Ψωμιάδη, στηρίζουμε Ψωμιάδη, Παναγιώτη Ψωμιάδη, γιατί λέει πραγματικά αλήθειες. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού, ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Πώς κλαίνε τα ματάκια μου, πώς κλαίνε τα ματάκια μου. Κοίτα πως με κατάντησες, πως κλαίνε τα ματάκια μου όταν σε θυμηθούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε. Ρώτησε τα άστρα του ουρανού. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις. Λοιπόν, σήμερα κάτι φταίει και μάλιστα ξέρω τι φταίει. Ίντερνετ. Λοιπόν, μηνύματα έρχονται. Δύο λεπτάκια, δώστε μου το χρόνο μόνο να σημειώσω. Να κάνουμε έναν έρωτα όλα τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειο το ταξίδι, πήγαινε έλα, στου πόθου τα γαλάζια. Κύριε Ψωμιάδη, ο Ζήσης μας στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα Ζήση, καλά τα λέει ο Άρχοντας. Αγαπάμε Παναγιώτη Ψωμιάδη, λέει η Στέλλα. Καλησπέρα Στέλλα, καλησπέρα Ζήση. Στη σελίδα του Joy τα μηνύματά σας βέβαια, στο Facebook. Επίσης κι άλλο μήνυμα. Καλησπέρα από Καλαμαριά ο Τάκης. Καλησπέρα Τάκη. Καλησπέρα Τούλη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Υποθέτω ότι το λέει ο Τάκης. Ευχαριστώ. Τάκη μου, σε ευχαριστώ που είσαι ακροατής μας. Τα λέει καλύτερα από μένα χωρίς τους καλεσμένους μου. Δεν γίνεται εκπομπή, τα λέει καλύτερα ο κύριος Ψωμιάδης. Λοιπόν, περιμένω και άλλα μηνύματα. Εδώ στη διάθεσή σας, ο κύριος Ψωμιάδης θα είναι μέχρι τις 12 κοντά μας. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω για τα πρέπει βιβλιοθήκια. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Από την εμπειρία που έχω και το είσαμε στη Βουλή. Πολλοί πολιτικοί από όλα τα κόμματα δεν έχουν πατρίδα. Σε ενδιαφέρει η εξουσία, η καρέκλα. Και επειδή ξεφύγαμε από τα προσωπικά μου, αν μπορούσε μια μαχαιριά να σκοτώσω την αδικία που έγινε εις βάρος μου, θα το έκανα. Και αδικία από δικούς μου ανθρώπους, από την ίδια την παράταξη, από ανθρώπους που τους πήρα νάνους και τους έκανα γίγαντες, συνεργάτες μου δηλαδή. Και πρέπει να σου πω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα θέλει ράμπο, θέλει εξολοθρευτές να μπουν μπροστά και να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι κάτι διαφορετικό θα φέρει η Νέα Δημοκρατία. Όμως, το ρεζουμέ, αγαπημένοι μου Τούλη και αγαπητοί και αγαπητές ακροατές, οι Έλληνες θέλουν να ζήσουν και θα ζήσουν.
θα ζήσουμε, γιατί πάνω απ' όλα έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε περηφάνεια, προερχόμαστε από μια γενιά ή αν θέλεις από πολλές γενιές ανθρώπων που θυσιάστηκαν για αυτόν τον τόπο, θυσιάστηκαν για την ανθρωπότητα, γιατί πάνω απ' όλα εμείς διδάξαμε σε όλο τον κόσμο τι θα πει δημοκρατία, ελευθερία και πολιτισμό. Σήμερα φυσικά αυτά τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, έχω και άλλο μήνυμα, κύριε Ψωμιάδη. Καλησπέρα άρχοντα, μας λέει ο Χρήστος. Καλησπέρα Χρήστος, ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τηλεοπτικά κανάλια, επιμένω εγώ. Ποιος ο λόγος που θέλουν να είναι έτσι? Και τελευταία στιγμή να φύγουν εκείνοι και να έρθουν οι δικοί μας. Να είναι ελεγχόμενοι οι δικοί μας 100%. Κοίταμε, στην αρχή φάνηκε ότι κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και κερδίζει ο παπάς. Όμως στην συνέχεια απεδείχθη ότι η όλη αυτή απόφαση είναι γροθιά στη δημοκρατία μας, στην πολυφωνία, στον πλουραλισμό. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εγώ αν είχα τη δυνατότητα, όχι 4, αλλά 104 κανάλια θα είχα. Και όποιος θέλει. Νομίζω αυτό είναι πολύ λογικό. Και όποιος θέλει, ακούει αυτό που θέλει. Και να σου πω και κάτι, αν κάποιο κανάλι δεν μπορεί να κρατηθεί, θα κλείσει μόνο του. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να κλείσει ένα κανάλι το οποίο έχει επενδύσει εκατομμύρια? Λειτουργήσε παράνομα, ναι, αλλά πάντοτε κάτω από το βλέμμα της πολιτείας. Δεν μπορεί να έρθεις εσύ και με αυταρχικό τρόπο να κλείσεις κανάλι και να φύγεις στον δρόμο. Όχι 2.000 που λένε εργάζονται, βλακίες λένε. Πόσα επαγγέλματα, ρε παιδιά, συντηρούνται από ένα κανάλι? Θες από τα μηχανήματα, από τους δημοσιογράφους, εκτός καναλιού, από χίλια μύρια, πόσοι εμπλέκονται? Λέμε ότι 100 επαγγελματά, 120 εμπλέκονται σε μια οικοδομή. Εγώ θα έλεγα άλλα 50 εμπλέκονται μέσα στα κανάλια. Και αυτά πάμε να τα κλείσουμε, πάμε να καταστρέψουμε οικογένειες. Δεν είναι δυνατόν. Τα λάθη της πολιτείας διαχρονικά των κυβερνήσεων δεν μπορεί να τα πληρώνει ο εργαζόμενος. Τελεία και παύλα. Να σας ρωτήσω κάτι, κάτι που πραγματικά δεν κατάλαβα. Θέλει να κλείσει τα ιδιωτικά κανάλια, που στην τελική είναι ιδιώτες που επενδύουν, και άνοιξε την ελληνική τηλεόραση, ΕΡΤ. Βέβαια, για μένα θα πρέπει να υπάρχει κρατικό κανάλι. Μα πρέπει, ήταν λάθος Σαμαρά αυτό. Μαύρο δεν βάζει στη δημοκρατία, ρε παιδιά. Έτσι. Μαύρο δεν βάζει στην πολυφωνία. Μαύρο δεν βάζει στον πλουραλισμό. Δεν είναι δυνατό να ζει αυτή η χώρα μέσα στη μαυρίλα. Όμως, τι άλλαξε στην κρατική τηλεόραση? Τίποτα, δυστυχώς. 1% ακροματικότητα. Δυστυχώς. Πόσα δις στοιχίζει η κρατική τηλεόραση? 4 κανάλια είναι, έτσι. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω. Σου πάω τα ραδιόφωνα. Δεν ξέρω, πραγματικά μας μπερδεύουν κάποια πράγματα. Έχω και άλλο μήνυμα, κύριε Ψωμιάδη. Προχώρα μπροστά, εμείς μαζί σου. Μας, ναι, το λέει ο Κώστας. Και εγώ μαζί του είμαι, αλλά οικονομικά ποιος θα σε ρίξει? Με τα λόγια όλοι προχώρουν μπροστά. 35 χρόνια με το χέρι στην τσέπη, δεν ξέρει κανείς ότι μπήκαμε εκατομμύρια στην πολιτική. Εγώ τα τεκμηριώνω. Μπορεί ο καθένας να λέει. Εγώ μπήκα στον Τηρεσία σήμερα, δεσμευμένη μισή περιουσία μου. Πουλάω μεθαύριο το σπίτι της κόρης μου. Τα λέω για πρώτη φορά αυτά το τα πράγματα. Το διάβασα, κύριε Παναγιώτη. Ναι, αλλά με συγχωρείς, εγώ δεν κλαίγομαι σήμερα. Αλλά δεν είναι δυνατόν ένας που λέει αλήθειες να κρύβει την προσωπική του αλήθεια. Όχι, γι' αυτό είστε εδώ. Κάποιοι φίλοι μου το μεσημέρι μου λέγανε σταμάτα. Να σταματήσω τι? Εκ του ασφαλούς εσύ λέτε. Εγώ ήμουν πρίγκιπας πριν 3 χρόνια. Και ένας Σαμαράς μου έκλεψε τη θέση. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν αντίπαλο. Τους δικούς μου κατηγορώ. Δυστυχώς πάντα από πού φυσάει. Και δίπλα ο Σαμαρά ήταν ο Κωστάκης, όχι ο Καραμαλής, συνεργάτες του, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Δημήτρης. Αυτοί οι αυλικοί, οι καρδινάλοι, οι αγέλαστοι, αυτοί που δεν ίδρωσαν, που τρέχουμε εμείς για γιούν, αυτοί μάγκες και πλούσιοι. Κατάλαβες? Έχετε να μας πείτε κάτι για το πάλι στο πληθυντικό εγώ? Δεν πειράζει. Παναγιώτη μου, η διαμόρφωση της νέας παραλιακής μας. Παραλίας. Άκου να σου πω.
Είναι ένα έργο του Βασίλη του Παπαγεωργόπουλου, γιατί επί των ημερών του Βασίλη και του Κοσμόπουλου γίνανε αρκετά έργα. Όμως θα μου επιτρέψει να σου πω, εγώ αν ήμουν δήμαρχος θα έκανα διαφορετική την παραλία. Ένα μεγάλο μέρος της νέας παραλίας έχει καταστραφεί. Εγώ θα έκανα γρασίδι, αθλοπαιδίες και αναψυχής. Αναψυχτήρια και τέτοια, κατάλαβες. Νομίζω ότι θα ήταν διαφορετική η μορφή. Από εκεί και πέρα, ήθελα να το πω προηγουμένως και σε ευχαριστώ που το θύμισες. Τι λείπει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη? Πέστε μου ένα έργο που λείπει από τη Θεσσαλονίκη. Ένα θα μου πείτε. Πράσινο, δεν υπάρχει πουθενά. Δεύτερο. Πράσινο. Ας σκεφτώ τον Κωνσταντίνο Καραμαλής. Κάτι άλλο που έχω ζήσει. Όχι, ένα έργο παίζουν που λείπει. Τι να σας πω τώρα. Αναπτυξιακό, τουριστικό, μαρίνα. Έχουμε 7,5 χιλιόμετρα θαλάσσιο πεδίο. Επιτρέπεται αυτή η παραλία να μην έχει μία τεράστια μαρίνα? Ναι. Είχα επισκεφθεί πριν 5 χρόνια τη Νότια Τουρκία. Υπήρχε μία κομμόπολη σε 7,000 κατοίκων, η Μαρμαρίδα. Τουριστικό μέρος. Είχε 4 μαρίνες, πάνω από 4,500 σκάφη, μικρά και μεγάλα. Φανταστείτε τη Θεσσαλονίκη με μία, εγώ σας λέω, μαρίνα, όλα τα σκάφη, το μεγιστάνο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ρωσίας. Θα ήταν εδώ, δεν το θα ήταν εδώ, δεν ήταν στην Κωνσταντινούπολη, δεν ήταν στη Ρουμανία, δεν θα ήταν στην Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Εδώ θα ήταν. Και αυτό το έργο δεν το έχουμε καν ξεκινήσει. Κάτι πήγε να γίνει πριν 5-6 χρόνια, έμεινε στα χαρτιά. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να είναι συμφέροντα. Εγώ όμως θα το ξεκινούσα. Να δεις τουρισμό, να δεις τι θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη, να δεις τι χρήμα θα έπεφτε. Μήπως πραγματικά δεν το θέλαν για τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί μην κακοφανείς το ακροατήριο, είμαι ξέρω, σου είπα, μήπως γέννημα... υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Εγώ σου λέω τι χρειάζεται η Θεσσαλονίκη σήμερα. Μήπως Θεσσαλονίκη μήπως χρειάζεται πρόεκτα στις παραλίες και μια μαρίνα. Κατάλα, κουτσά στραβά τα βγάζουμε πέρα. Και αξιοποίηση του ΣΕΙΣΟΥ. Έχουμε ένα νεκρό βουναλάκι, έτσι, το οποίο έχει πεθάνει, όλα τα δέντρα είναι άρρωστα, ήρθαν τα χρήματα στην αποκεντρωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν τους ελέγχει, μόνο το ψωμιάδι ελέγχανε, μόνο το ψωμιάδι ελέγχανε σε αυτόν τον τόπο. Ο ψωμιάδης έκανε έργο, έκανε 130 καινούργια σχολιά. Πρόσεξε με αυτό που θα σου πω. 130 σχολιά η νομαρχία Θεσσαλονίκης. Οι υπόλοιπες 51 νομαρχίες δεν ξεπέρασαν τα 70. Να σου πω, το περιφερειακό Μέγαρο που είναι έτοιμο εδώ και 3 χρόνια και δεν πάνε, στην περιοχή του Φίξ δίπλα στο ΜΕΤ. Να πω το δρόμο τον οποίο εγκαινίασε και μπράβο το Απόστολος, αλλά δεν αφέρθηκε καθόλου στο ψωμιάδι Ποτίδιας Κασανδρίας. Δικό μου έργο είναι. Η περιφερειακή στον Πολύγυρο, στο Κιλκίζη, στην Κατερίνη, στην Αρνέα. Μιλάμε για μεγάλα έργα, έτσι. Επί των ημερών μου γίνανε πάνω από 5,000 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θέλεις μικρές, λαϊκές, ναι, αλλά πήγαινε στο χωριό και είχε το χρόνο 4-5 εκδηλώσεις να παρακολουθήσει ο παππούς, η γιαγιά, η νεολαία. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Να πω για τα 380 αθλητικά έργα. Δεν υπάρχει σήμερα σε εραστεχνικό γήπεδο, και δεν αναφέρουμε μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα αθλήματα, αλλά μιλάμε για το ποδόσφαιρο. 380, ναι, γιατί αγαπάτε ποδόσφαιρο, όπως ξέρω. 380 παρεμβάσεις ποδοσφαιρικές στα αριστερικά γήπεδα. Δεν υπάρχει γήπεδο που να μην έχει φωτισμό, κερκίδα, χλωροτάπητα, περίφραξη, αποδυτήρια. Καλά, έχουμε και ένα ψώνι, ήταν και ο αδερφός μας πρόεδρος στην ΕΠΣ. Αλλά δεν έχει σημασία. Τα αντιπλημμυρικά έργα. Ξέρετε ότι εμείς σώσαμε την κορώνια στο 70% και ήρθε αυτός ο βρώμικος επαγγελματίας, οικολόγος, φιλοσκοπιανός. Δεν λέω το όνομά του γιατί με πάει πάλι στα δικαστήρια. 7 φορές με πήγε στα δικαστήρια. Σήμερα πού είναι αυτός? Δεν τολμάει κανένας δημοσιογράφος, δεν είναι κανείς στα κάκαλα, στα ποντιακά, να πει εσύ ρε φίλε, από την ώρα που έφυγε ο ψωμιάδης από την περιφέρεια, 3 χρόνια έχεις να μιλήσεις.
Μήπως είχες μια ειδική αποστολή μέσα και έξω από την Ελλάδα? Γιατί εμένα με καθάρισαν και έξω από την Ελλάδα για το θέμα της Μακεδονίας. Σήμερα δεν μιλάει κανείς. Ναι. Όποιος μιλάει πάει σπίτι του, κυρία Παναγιώτη. Μακαριστέ Χριστόδουλε. Όποιος μιλάει σήμερα, μακαριστέ Χριστόδουλε, πάει σπίτι του. Ή πάει αλλού. Εγώ είμαι τυχερός που είμαι ακόμα όρθιος. Όσο για το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας, έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, χρόνια πίσω. Ήδη είχε δοθεί το όνομα στους Σκοπιανούς. Είναι τελειωμένο. Έτσι. Είναι τελειωμένο, ακριβώς τελειωμένο. Αυτό. Και εδώ εμφανίζονται κάποιοι πολιτικοί και λένε θα το δούμε, θα το διαπραγματευτούμε. Παιδιά, δεν δύο λεπτά, υπάρχει διαπραγμάτευση πλέον. Σας πω το αύριο της χώρας μας, μετά από 30-40 χρόνια, ήδη τα επόμενα 5 χρόνια μπαίνουν στη χώρα μας 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες. Τι θα κάνουμε με αυτό? Προσέξτε το θέμα, πείτε μου. Να σας αυτό το κατήγγελα εγώ, το ιδέα με διακόψεις. Για ένα να περιμένουν. Πρόσεξε με. 1 εκατομμύριο λαθρομετανάστες. Αυτοί δεν φεύγουν από τη χώρα. Κλειστά είναι τα σύνορα και στη Βουλγαρία και στη Σκόπια. Μένουν εδώ. Μπαίνουν στα σχολεία μας για να λιώσουν το ελληνικό πληθυσμό. Τη θρησκεία μας. Μουσουλμάνοι είναι αυτοί. Τυχαίο δεν είναι. Μετά από 30 χρόνια του λιμού θα λέμε κάποτε ήμασταν Έλληνες. Ναι. Κάποτε οι γονείς μας μιλούσαν ελληνικά. Ους βρωμόσκυλα. Υπάρχει μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα, θα έλεγα, στην περιοχή Ωραιοκάστρου. Αντέδρασαν οι κάτοικοι και εγώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα με την πολιτεία. Αντέδρασε και τι θα γίνει. Δεν έχουμε υποδομή να δεχτούμε. Μα δεν μπορείς με την πολιτεία να τα βάλεις, δεν καταλαβαίνεις. Πάει κανείς μέσα. Η δύναμη ενός πολιτικού είναι ο λαός. Και εγώ είχα δύναμη το λαό, τον οποίο μέσα σε ένα λεπτό του άλλαξαν λαό, γνώμη. Όταν γράφτηκαν πρωτοσέλιδα απατεώνας, μιζαδόρος, το κατακραστής. Πάει πίσω μια άλλη. Τώρα κατάλαβε ο λαός εδώ και ένα χρόνο ότι όλα ήταν στημένα. Όλα ήταν δάκτυλος του Αντωνάκη μέσω του Γιάννη, του διευθυντού του γραφείου τύπου. Δεν λέω, πείτε και δεν γλιτώσουμε τα δικαστήρια. Εσείς ξέρετε. Κατάλαβες. Φτάνει στημένα τώρα που δεικνύω, τώρα τα μαθαίνω μέσα από υπηρεσίες. Ο Πέτρος στέλνει το μήνυμά του και λέει πες τα άρχοντα, διακόπτω, γιατί πρέπει να το πω το μήνυμα. Πιστεύει ο κόσμος σε εσάς, βέβαια. Και εγώ πιστεύω στον κόσμο, παιδιά. Εμένα η δύναμή μου, αφέντης μου, ήταν ο κόσμος. Σε αυτόν απολογούμουν. Ξέρεις 35 χρόνια να έχεις αφεντικό τον κόσμο, να μην τον προδώσεις. Εγώ δεν τον πρόδωσα. Άλλοι διαμόρφωσαν ένα κλίμα εις βάρος μου, το οποίο απεδείχθη ότι είναι μούφα. Δεν έχω κάτι εις βάρος μου. Ανοίγα, θα έβγαινα και θα έλεγα ναι, φταίω. Πάντε με μέσα. Δεν έκανα τίποτε. Δεν θα το λέω, πρώτον πρέπει να καταλάβουμε. Δεν με κατηγόρησε κανείς ότι έφαγα χρήματα από τα δικαστήρια. Γιατί το έργο το έκανες έτσι και δεν το έκανες έτσι. Γιατί η κορώνια, γιατί η αμοληψίες, όλα αυτά. Γιατί η μεταφορά των μαθητών. Αυτές ήταν οι κατηγορίες. Από αυτό τον Βρωμιάρη, τον Φιλοσκοπιανό, γνωστό ο πανικό, έχει καταστρέψει κόσμο. Πού είναι τώρα, 3 χρόνια δεν μιλάει. Χωρίς εσένα νιώθω πάντα μόνος κι εγώ τον πόνο συντρόφια. Χωρίς εσένα δεν περνάει ο χρόνος και με τη λίγη μονάξια. Χωρίς εσένα νιώθω πάντα μόνος κι εγώ τον πόνο συντρόφια. Έβγαλα κύτταρα σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Κύριε Ψωμιάδη, ο Βασίλη, συγγνώμη, μας έστειλε το μήνυμά του. Έχετε δίκιο, ήταν στημένα όλα. Είναι η πολιτική ίδιοξή μου. Στον αέρα είμαστε. Είμαστε στον αέρα. Ναι. Είναι πολιτική ίδιοξή μου. Είναι στημένη από τον Αντώνη κατόπιν εντολών. Έπρεπε να σταματήσω ο Ψωμιάδης γιατί μιλούσε για τη Μακεδονία, για αξίες, για τα μνημόνια, για την ιστορία, για τη θρησκεία. Πέστε μου μία φωνή στη Βόρεια Ελλάδα. Μας αρέσει, μας αρέσει ο Ψωμιάδης που ακούγεται. Μία πέστε μου. Σας προκαλώ μία. Τι με φωνάξατε μόνο 12 η ώρα εδώ. Πες μου μία φωνή που ακούγεται στη Βόρεια Ελλάδα. Καμία. Από όλα τα κόμματα. Καμία. Όχι, γιατί είμαι εδώ.
Με ένα φίλοι μου είναι και τους αγαπώ και τους σέβομαι, εκπρόσωποι του λαού είναι. Αλλά μία φωνή δεν ήταν αρεστή η φωνή μου, ναι. Αλλά φώναζα, διεκδικούσα, έφερα χρήμα, έκανα έργο. Όχι εγώ, όλοι μαζί, όλοι οι δήμαρχοι, εγώ, η πολιτεία, κυβερνήσεις. Ποτέ δεν είπα εγώ βγήκα και έκανα αυτό. Αν δεν είχα τη βοήθεια της πολιτείας δεν το έκανα. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στις δυτικές συνοικίες, σίγουρα το ξέρετε. Ρύπανση. Δεν διορθώνονται αυτά τα παιδιά. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Δεν διορθώνει. Χειροτερεύει κατά. Δεν υπάρχει κράτος καταρχάς. Για ποια ρύπανση μιλά? Γιατί ρύπανση υπάρχει δυτικά και ανατολικά δεν υπάρχει. Υποτίθεται ότι είναι κάπως καλύτερα οι ανατολικές σίγουρα συνοικίες. Οι πιο υποβαθμισμένες συνοικίες, περιοχές είναι οι δυτικοί. Δεν το λέει και ο Βαρνάβας, ο Μητροπολίτης εδώ. Δεν αλλάζει τίποτα. Τι θα αλλάξει? Θα πάει σε εργοστάσια. Θα ελέγξεις? Θα πρέπει να φύγουν τα εργοστάσια. Με ποιες υπηρεσίες για να ξέρω? Ξέρεις ότι το καλοκαίρι υπήρχε ένα συνεργείο για, από την Διεύθυνση Υγιεινής της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής για να ελέγχει τα καταστήματα εστίασης? Δύο άτομα, όλοι Χαλκιδικοί. Ξέρετε ότι όλοι Χαλκιδικοί για τέσσερα περιπολικά? Δεν υπάρχει κράτος. Ούτε θα γίνουμε κράτος. Εγώ σου λέω ήρθαν αύριο οι ξένοι, ήρθε ο Μεσσίας και διέγραψε το χρέος όλο. Σε 5 χρόνια πάλι χρέος θα έχουμε. Γιατί δεν αγαπάμε την πατρίδα μας, δεν έχουμε νόμους, δεν έχουμε αφήσει την οικονομία ελεύθερη, η αγορά στην οποία εγώ ανήκω έχει δικούς κανόνες. Όταν βάζεις τη θηλιά τον επαγγελματία, τον έμπορο, τον έχεις τελειώσει. Έλεγχο στον έλεγχο. Φόρησε, θέλεις να κάνει μια επιχείρηση 75% με το κλειδί, πληρώνει το κράτος. Ποιος θα πληρώσει έμφυα? Δεν είναι αντισταγματικό? Κρίθηκε αντισταγματικό. Πού είναι η δικαιοσύνη? Ο έμφυα είναι περισσότερος από τους φόρους. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι, παιδιά. Μα δεν έχει πρέπει ισόδημα να ανοίξει κάνουλα. Η τράπεζα πήρα πάνω από 270 δις. Πού πήγανε, ρε? Ρε κερατάδες, πού πήγαν αυτά τα λεφτά του λαού? Πήγαν από τη μια πόρτα στην άλλη και σαν να βγήκαν έξω. Γιατί οι τράπεζες χρωστάνε. Πρέπει να σωθούν, ναι, να σωθούν οι τράπεζες, αλλά πρώτα να σωθεί ο λαός. Διότι εγώ αν βγάζω 1000 ευρώ θα κοιτάξω να σώσω το σπίτι μου και μετά να σώσω τις τράπεζες. Κατάλαβες? Μου δώσατε μία πάσα τώρα. Θέμα κατασχέσεις. Τι του λέτε σήμερα, γιατί δεν το απευθύνεις στον κύριο Τσίπρα? Όχι, θέλω την άποψη. Καλά, δεν είπε ο Τσίπρα πριν μερικούς μήνες κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη? Αυτό ήταν όλο θεωρία, κύριε. Ξέρετε ότι από τους πληστηριασμούς σήμερα ο πρώτος που θα πάρει τα χρήματα δεν είναι το κράτος, δεν είναι φορεία. Από 1η του 16 οι πρώτοι που παίρνουν τα χρήματα είναι οι τράπεζες. Γι' αυτό μίλησα για παγκόσμια τράπεζα. Δεν το πετάω έτσι στον αέρα. Σίγουρα όχι. Οι τράπεζες παίρνουν τα χρήματα. Ναι, αλλά οι τράπεζες παίρνουν 270 δις. Έπεσε τίποτα στην αγορά? Βλέπετε, βομβαρδισμένο τοπίο η Θεσσαλονίκη. Ακριβώς όπως εγώ που γυρίζω με το μηχανάκι, σας λέω, δεν έχει καθόλου μέλλον αυτή η πόλη. Αυτός ο τόπος, ιδιαίτερα η Βόρειος Ελλάδα. Δεν έχει. Έχουν κλείσει. Και αυτοί που είναι ανοιχτοί νομίζω ότι δεν χρωστάνε. Όλοι χρωστάνε. Είτε δανεικά, είτε δεν πληρώνουν. Ποιες κατασχέσεις? Βρε κερατά, βρε απατεώνα. Έτσι και μου παίρνει στο σπίτι, εγώ ήμουν ανομοταγής, ήμουν νοικοκυρέος, αγόρασα ένα-δυο σπιτάκια, ένα-δυο μαγαζιά, δούλεψα, δεν τα έκλεψα. Και έτσι και μου τα παίρνει, βρε ανεπάγγελτε, βρε απατεώνα, βρε πολιτική αλήτη, βρε ρουφιάνε. Έτσι και ποιος είσαι? Αυτό υποσχέθηκε στο λαό? Αυτό έλεγε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης? Μην ξανεβάσει την πίεση, ρε Τούλη, τώρα. Δεν είναι δυνατό με 12 η ώρα που μου δημιουργήσαμε ένα θέμα τώρα. Πώς να κοιμηθώ? Όλη νύχτα θα είμαι στο διαδίκτυο, θα βάζω τραγούδια τώρα. Κατάλαβα. Θα σας παρακολουθώ. Με τι να κάνω? Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Κοιμόμαστε 2-3 η ώρα. Να μην την ταράξουμε νυχτιάτικα. Α, και αυτή τραβάει το δικό της ογκολοκοθά, όπως και τα παιδιά. Σίγουρα. Η οικογένεια ζει, περνάει. Δεν ξέρεις που μας κυβερνάνε. Τους πήραν από τα καφενεία και από τα κομμωτήρια. Αυτοί μας κυβερνάνε. Οι τεμπέληδες, οι ανεπάγγελτοι, οι άθεοι, οι απάτριδες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Εδώ θέλει ένα πατριώτη πολιτικό να μπει μπροστά και όλοι μαζί του. Πραγματικά. Και πρέπει να σας πω ότι σε 2 χρόνια επανέλθετε ο Καραμαλής.
Πάμε σε άλλη ερώτηση. Άστο αυτό, άλλη ερώτηση. Α, δηλαδή όλα αυτά τα σενάρια που διαβάζουμε έχουν δώσει αλήθειες, έτσι. Κοίταμε εμείς πολιτικοί και εγώ πρώτος, δεν βγάζω τον εαυτό μου, κλέψαμε τα όνειρα της ελληνικής νεολαίας. Φεύγω από τον Καραμαλή. Δολοφονήσαμε την αλήθεια. Σήμερα κανείς δεν λέει αλήθεια. Κύριε Ψωμιάδη, δεν φεύγει. Κανείς δεν λέει αλήθεια. Δολοφονείται η αλήθεια. Σήμερα τι λείπει από τη ζωή μας, η αλήθεια. Πες την αλήθεια, ο ελληνικός λαός είναι φιλότιμος, ρε. Είναι μειονέκτημα. Είναι φιλότιμος, πες την αλήθεια, θα κάνει θυσίες. Μα εδώ κάνει θυσίες για να οικονομάνε κάποιοι και αυτές οι θυσίες δεν δημιουργούν τόπο. Δουλεύουμε για τους ξένους. Υπηρετούμε ξένα συμφέροντα, όχι συμφέροντα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, πολιτικός και αλήθεια, πράγμα σπάνιο. Αποτελείται εξαίρεση για μένα, το τονίζω αυτό. Ο κόσμος δεν μπορεί να πιστέψει κανέναν πολιτικό σήμερα, κύριε Ψωμιάδη. Δυστυχώς είναι άλλα τα δείγματα στη χώρα μας. Αυτό έχω πει αυτό. Τι, εσύ τώρα είσαι εδώ για να επαναλάβεις τι κάνεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο, να κάνω λίγο. Έβαλε έκο στο μικρόφωνο και ακούγεται δύο φορές το τραγούδι. Να κάνω λίγο το συνέδριο. Ξέρεις την πολιτική μέσα, υπάρχουν πολιτικοί και στη Νέα Δημοκρατία. Που εδώ στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολιτικοί που προσπαθούν να πουλήσουν παγάκια στους σκημώους. Αυτοί τώρα πάνε να κερδίσουν Champions League, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει όπλα. Και αφήνουν στους ράμπο κύριε Μητσοτάκη και πας τώρα να πάρεις την κυρία Σπυράκη και τον κάθε κουνιστό. Όμως Βαζενέγκερ έμπαινα μπροστά και κέρδισε, δεν έχασα ποτέ. Δίκαια σας δώσανε κάποιους τίτλους, έτσι. Δίκαια, όχι κοροϊδευτικά που κάποιες εκπομπές. Δεν με ενδιαφέρουν, ρε παιδιά. Καταρχάς η σάτυρα είναι για όλους μας. Αν δεν πιστεύεις σάτυρα, τότε με σκόρες πάνε σπίτι σου. Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Και ο Λαζόπουλος και ο Μητσικώστας και όλοι με έχουν κάνει. Και η Ράδιο Αρβίλα, γιατί να παρεξηγηθώ. Όχι, αφού το είπα. Δίκαια, ο Ζωρό, ο Ράμπο. Ναι, ποιος ήταν ο Ζωρό, μωρέ, με έχεις τρελάνει με τον Ζωρό. Ποιος ήταν ο Ζωρό. Ο προστάτης του φτωχού και του αδυνάτου. Με συγχωρείς. Ο άλλος ο Δήμος ξεμπρακώθηκε. Ο ναι. Το είδες, το Λίτου ήταν έξω, το είδες. Πήγε και είδε έναν ποδηλάτη ο οποίος ήταν ξεμπράκωτος. Ο Δήμαρχος. Είναι δυνατόν. Δεν το ξέρω, κύριε Ψωμιάδη. Επατήταξε, γι' αυτό με φωνάζεις εδώ. Λοιπόν, ο Χάρης. Κατάλαβες. Ο Χάρης λέει, απόψε τα έδωσε όλα. Τον παραδέχομαι κι εγώ. Χάρη, δεν ξέρω αν ήσουν με τον κύριο Ψωμιάδη ή όχι. Εγώ το λατρεύω, γι' αυτό και τον καλώ δεύτερη φορά στην εκπομπή μου. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες συνεντεύξεις. Δεν τον αφήνω να φύγει εύκολα. Μας κυβερνάξες κάποιοι. Τα γκαλάκια λέγαμε αυτοί που δεν ξέραν να παίζουν. Κάποιοι σαχλαμάρες. Αν δείτε ποιοι κυβερνούν τα τελευταία χρόνια, όχι όλοι, έχουμε και άξιους σε όλα τα κόμματα, έτσι. Γιατί εμείς μάθαμε να μην δίνουμε, όλοι είναι κλέφτες, όλοι είναι απατεώνες, όλοι είναι άκριστοι. Όχι. Υπάρχουν όμως στην κεντρική πολιτική σκηνή και άνθρωποι που εγώ τους χαρακτηρίζω σαχλαμάρες. Ανόητους, αστείους, οι οποίοι δεν σέβονται το ελληνικό λαό, ψεύδονται καθημερινά. Και ένα μήνα πριν από τις εκλογές υπόσχονται τα πάντα και την επόμενη μέρα μην είδα τον Παναή. Κατάλαβες. Ωχ, Θεέ μου. Σας νευρίασα. Μ' ανέβασε την πίεση. Θα πάρω δύο κάποια τώρα. Όχι. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε άλλα θέματα. Ο Στέλιος Κατσαντίδης πριν 40 χρόνια, ξέρεις, τραγούδι έβγαλε. Ακριβώς τη μουσική ήθελα. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Γεμάτα καταιγίδες, λες και το ήξερε ο άνθρωπος. Και αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον ογκόλυθο, αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη, τον πολέμησαν ή μάλλον τον είχα σκλαβωμένο, αλυσοδεμένο, πολιτικά, κομματικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, δισκογραφικές εταιρείες, καλλιτεχνικά γραφεία. Όποιος αυτόν τον τόπο προοδεύει, ναι, του κόβουνε τα φρύδια. Τον είχατε γνωρίσει προσωπικά, κύριε. Ναι. Το είχαμε πει για την προηγούμενη φορά. Πέστε μας λίγα λόγια για τον θρύλο. Εντάξει, ήταν άνθρωπος, είχε κάποια θέματα και σένα κυνηγάει δεκαετίες το κράτος. Θα έχεις διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Όμως εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση και μάλιστα λίγες μέρες πριν μας φύγει, όταν επισκέφθηκα στο ιατρικό κέντρο και ήταν η γυναίκα του μέσα, η Βάσο, είπε ότι σε πάω ρε μάγκα, και ας ανήκουμε σε διαφορετικές παρατάξεις, σε πάω
γιατί πρεσβεύουμε τις ίδιες αξίες. Τα λόγια του είναι χαραγμένα μέσα στο μυαλό μου. Έτσι, εύχομαι αυτή τη χώρα να την κυβερνήσει, ένας Ανατολίτης και μάλιστα Πόντιος. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει. Εγώ φεύγω. Και με το θάνατό του αγαπητή μου Τούλη, πιστεύω ότι έσπασε τις αλυσίδες που τον είχαν αλυσοδεμένο. Είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει το δικαίωμα να μας επισκέπτεται στα όνειρά μας. Ήταν αυτός που μίλησε με όλο τον οικουμενικό ελληνισμό, διότι και εγώ είμαι αγαπητός στον οικουμενικό ελληνισμό, αλλά από τους 10 πιθανόν οι 2 να με γουστάρουν. Δεν υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα, στον κόσμο ελληνικό, που να μην έχει τραγούδια του Στέλιου Καζαντζέρη. Δεν υπάρχει. Με τις ίδιες ρυθμίες. Είχα πάει το 1992 στη Μελβούρνη και τότε μου είπανε για ένα ποσό 500 εκατομμύρια δραχμές φυσικά για να τραγουδήσει 2-3 μέρες. Όταν γύρισε και το είπα, λες και θα με έσφασε. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μου λέει, δεν μιλάς για τέτοια πράγματα. Και εγώ πήγα στην κηδεία του, ξέρεις πώς. Το βράδυ είχα εκδήλωση που έπρεπε να μιλήσω. Αυτόν τον κηδεύανε το απόγευμα. Κατέβηκα με αεροπλάνο. Στο 10η Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν ήταν 10η Σεπτεμβρίου. Όχι, 13-14, κάπου εκεί κοντά ήταν. Και με μοτοσυκλέτα της ασφάλειας, τότε ήμουν βουλευτής, πήγα στην Ελευσίνα. Χιλιόμετρα. Την ώρα που τον βγάζα για να τον θάψουν, έφυγα για να προλάβω το αεροπλάνο για να είμαι το βράδυ στην εκδήλωση να μιλήσω. Δηλαδή ταλαιπωρία φάνταστη, αλλά δεν μπορούσα, θα το είχα τύψει να μην είμαι. Και ως νομάρχης κάναμε 3 εκδηλώσεις για τον Καζαντζίδη, στις 2 ήταν παρούσα και η Βάσο, η γυναίκα του. Ποιος Έλληνας του εξωτερικού? Είμαι τραγούδι, είμαι λαός, δεν είμαι σκλάβος κανενός. Τραγουδώ και τα λόγια μου πάνε, φτάνουν ως τον ουρανό. Σαν τσιγκάνικος ήχος σε παλιό γραμμόφωνο. Άκου και μη μιλάς, η κιθάρα στενάζει απόψε. Άκου και μη μιλάς, στο τραγούδι μου νόημα δώσε, τον καημό και τον πόνο μου νιώσε. Άκου και μη μιλάς, άκου και μη μιλάς. Ωραίο. Ωραίο, τώρα ταράξατε εσείς εμάς τις ψυχές. Πάμε. Τι να πάμε, πάμε. Τι να πω, μόνο δεν μιλάω. Το μικρόφωνο. Θες να έρθω μια μέρα να σας πάρω συνέντευξη? Είδες τι είπε η Ανίτα? Την είπατε, δηλαδή θα έρθουμε να κάνουμε. Εγώ δεν λέω να κάνω πρόβλημα. Η διεύθυνση, αν θέλει. Ξέρεις πόσες προτάσεις έχω από τα κανάλια? Ναι, είδα που σας. Δεν την πουλάω τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη. Άρα σε μένα δεν την πουλάω τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι και του Σαλουνιού και του Λιμανιού. Έτσι γεννήθηκα στο νικητήριο, λίγο πιο πάνω από εδώ. Μεγαλώσαμε στο Βαρδάρι. Περάσαμε όλα τα νυχτόβια τη εποχή εκείνη. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό. Το 1990 στις τρίτες εκλογές, Μητσοτάκης αρχηγός, είχαμε αποφασίσει εδώ σαν Ομαρχιακή Επιτροπή να χωρίσουμε τη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν υποψήφιοι τότε και ο Καραμαλής για πρώτη φορά τη Θεσσαλονίκη να την επισκεφθούμε. Και κάναμε κλήρωση για να μην αδικηθεί κανένας. Τον Βαρδάρι έπεσε τον Καραβαλή, τον Κώστα. Μου λέει, είστε τρελή. Εγώ λέει, μπορώ να γυρίζω, λέει, τα μπαρ και τα τέτοια. Και τελικά μου κάνει νόημα και κάναμε τράμπα. Πήρε αυτό στην Τούμπα που είχε κληρωθεί εγώ και ήρθα εγώ εδώ. Διότι μία είναι η ψήφος. Είτε δουλεύει στον δρόμο, είτε δουλεύει στα σαλόνια, μία ψήφο έχει. Συμφωνώ, μήνυμα.
Και στο τραγούδι ακόμη εξαιρετικό Τατός. Μάκης Παχουτσίδης μας το λέει αυτό. Είμαστε τσιγκάνοι, χαμένο καραβάνι. Πάμε. Αυτό είναι για το Δροπόταμο. Συνεχίστε παρακαλώ. Πάμε. Δεν πειράζει. Από εγώ, και από εκεί. Για όλους έχουμε. Ακριβώς. Πάμε. Εμείς είμαστε. Θα μου πείτε το τραγούδι. Τέτοια ώρα μπορεί. Τι λέγα. Γιατί η ώρα του. Καλή, τι είμαι τραγουδιστής είμαι. Να ξέρω, 10 τραγούδια αυτά είναι. Ωραία, ό,τι ξέρετε, θα μας πείτε ακόμη. Σου είπα τώρα. Τι να σου πω τώρα. Στο είπα. Εγώ προσκυνώ τώρα. Τα σέβη μου. Θέλω να σας πω. Αμαρτίες τις δικές μου. Αν χρειαστεί να τις μετρήσω από τα 10 δάχτυλα μου, μόνο τα 5 θα κρατήσω. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Πάμε, έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Πάμε. Με καθυλώσατε. Έμεινα άφωνη. Θεός. Αφού είσαι άφωνη, γιατί μιλάς τότε. Δεν τραγουδάω. Μιλάς. Θεός, ήρθε σχόλιο. Θεός, για το τραγούδι σας. Θεός. Τι να σας πω, με έχετε... Κράτησα το λόγο μου και είδες, ήρθα πάλι στην εκπομπή σου. Και θα ξανάρθετε πάλι. Έτσι, εδώ. Είπα μια φορά το μήνα θα ερχόμαστε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δημόσια. Αλλά εδώ θα διορθώσετε κάποια πράγματα, γιατί ταλαιπωρούμε τους ακροατές. Θέλουν πολύ να ακούσουν τη συνέντευξή σου και τους ταλαιπωρούμε. Να ακούσει και η διεύθυνση και ένα-δυο πράγματα που πρέπει να διορθώσει εδώ, θα διορθώσει. Ταλαιπωρήστε. Θα το φροντίσουμε. Είναι δυνατόν. Για σήμαντα πράγματα τώρα καθόμαστε, ταλαιπωρούμαστε. Σας βλέπω και σας λυπάμαι. Μα τι, βγάζεις το ένα καλό, το βάζεις άλλο, το βάζεις το άλλο. Στο τέλος θα τα μπερδέψεις και θα μιλήσουμε καθόλου. Θα μιλάμε και δεν μας ακούει κανείς. Ευτυχώς έχω γίνει λίγο χάρη. Παιδιά, μας ακούτε, χτυπήστε τώρα εδώ να δω τι γίνεται. Μας ακούτε, εγώ πιστεύω δεν μας ακούτε. Οι φίλοι του κυρίου Ψωμιάδη, οι φίλοι δικοί μου, τι κάνετε, κοιμάστε σήμερα, κοιμάστε. Είναι 12 παρατέταρτο, μπορεί να έχουν πέσει για ύπνο. Λοιπόν. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε αυτή την πόλη. Τι λέτε. Καταρχάς πρέπει να σου πω ότι εμένα το όνειρό μου είναι να τελειώσω στην αυτοδιοίκηση. Από εκεί ξεκίνησα το 81 ως πρώτος δημοτικός σύμβουλος. Εδώ θέλω να τελειώσω. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο δεν είναι σημερινό. Να δούμε πώς θα πάει η πολιτική, η πορεία αυτής της χώρας, της κεντρικής πολιτικής κοινής, πώς θα πάει η αυτοδιοίκηση. Να βελτιώσουμε σε αυτή την πόλη είναι πάρα πολλά. Σας είπα, δεν με ενδιαφέρουν τα μικρά, τα μεγάλα με ενδιαφέρουν. Καλή είναι η καθαριότητα, καλή είναι η συγκοινωνία, αλλά πρέπει πίσω σου να αφήνεις και κάτι, διότι οι τίτλοι και τα αξιώματα έρχονται και παρέρχονται. Αυτό που μένει είναι τι αφήνεις, και εμείς αφήσαμε όλοι μαζί, εγώ, οι συνεργάτες μου, οι εργαζόμενοι στην Ομαρχία, οι Δήμαρχοι, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που εγώ συνεργάστηκα μαζί τους. Πρέπει να σου το πω, και το ΠΑΣΟΚ με βοήθησε και έκανα αρκετά σχόλια στο λίγο διάστημα που συνεργάστηκα μαζί τους. Με ενδιαφέρουν τα μεγάλα, τα μικρά μπορεί ο καθένας να τα κάνει. Τα μεγάλα. Γερμανία, δηλώνει παρούσα. Η Γερμανία, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκίκας. Άκου να σου πω, αν πάμε στο αεροδρόμιο εδώ και κάνουμε μια ψηφοφορία από ανθρώπους που πάνε στη Γερμανία, από τους 190 θα ψηφίσουν Ψωμιάδη. Ξέρεις πόσους σταυρούς πήρα στις εσωκομματικές, στις ευρωεκλογές πριν 3 χρόνια. Μία ψήφο σε όλη τη Γερμανία. Γιατί ο Ντονάκης έδωσε διαταγή μέσω του Γιάννη και εξαφανίστηκαν τα ψηφοδέλτια Πολύδωρα, Νικολόπουλου, Ζώη και Ψωμιάδη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο άνθρωπος αυτός έβαλε φραγμό στη δημοκρατία της χώρας μας. Το λέω ανοιχτά. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Γκίκας από τη Γερμανία μας ακούει, εκδότης εφημερίδας. Ναι. Πρέπει να το γνώρισε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκίκα. Συγχαρητήρια σε εσάς, στον κύριο Ψωμιάδη γράφει. Όχι, όχι, εδώ θα μιλήσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ, κάνω ό,τι μπορώ. Άκου να σου πω, επειδή έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες και μακρινές, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, θα μου επιτρέψεις να σας πω για όσους μας ακούνε, και μας ακούνε πιστεύω πάρα πολύ, να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη εμείς εδώ οι ντόπιοι από τον απόδημα, από την Ομογένεια, για αυτά που δεν κάναμε ως επίσημη Ελλάδα.
και να τους πούμε ένα ευχαριστώ μεγάλο για αυτά που κάνουν για την Ελλάδα, για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, παιδιά αυσής που μας ακούτε στο εξωτερικό. Μπολιάστε μέσα στις ψυχές των παιδιών σας, των εγγονών σας, αξίες, την πατρίδα, την θρησκεία, την οικογένεια. Αυτό έχει αξία. Αν χάσουμε αυτά, χάσαμε τα πάντα. Μα, και με συγχώρησε, στο εξωτερικό γιατί έμεινε όρθιος ο Ελληνισμός. Από την Εκκλησία και από τα σωματεία. Ποντιακά, θραγικά, υπηρώτικα, κριτικά, θεσσαλικά. Έζησα εκεί, 20 χρόνια Γερμανία. Εκεί στηρίχθηκε ο Ελληνισμός. Γι' αυτό είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς τους βλέπουμε εδώ σαν ευρώ, σαν δολάριο. Έρχονται και κοιτάμε να... Ούτε σεβασμός δεν υπάρχει. Γι' αυτό είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο συγγνώμη στην Ομογένεια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεφορτώθηκα ένα μεγάλο βάρος απόψε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο που σκέφτηκα τώρα. Η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας. Εγώ την έκανα εντελώς διαφορετική. Πιο σύγχρονη, ναι, πιο σύγχρονη, πιο απλή. Δεν νομίζω, δηλαδή, δεν μ' αρέσει. Θα ήθελα ένα διαφορετικό οπτικό κάλος σε αυτό. Σίγουρα είναι καλή σαν εικόνα, όμως κάτι λείπει από αυτό το δρόμο, κάτι λείπει. Δεν έχετε καθόλου άδικο, λίγο μάλλον πολύ τσιμέντο. Γι' αυτό κάτι, σου λέω. Κάτι. Γι' αυτό ρώτησα. Πιο ζεστασιά ήθελε. Είναι κρυόκολο. Το μάρμαρο δεν προσφέρει τίποτα. Το ξύλο, το καλό ξύλο, βλέπεις ένα μαγαζί ντυμένο όπως στο εξωτερικό με ξύλο. Ναι, έχει διαφορετική ζεστασιά. Ναι. Έρχεται κοντά σου, εκπέμπει κάτι. Το μάρμαρο. Βλέπω τα παρακολουθείς όλα. Ναι, είμαι κάτοικος αυτής της πόλης, την οποία λατρεύω. Σας είπα, έκανα χρόνια στο εξωτερικό. Δεν μου λες σε παρακαλώ, εσύ που παρκάρεις παράνομα και έρχεται η τροχέα και σε γράφει. Ποιος έχει δίκιο, εσύ ή η τροχέα? Δεν μπορεί να έχω πάντα δίκιο εγώ, γιατί παρκάρω πραγματικά. Όχι, σίγουρα δεν έχεις δίκιο. Παράνομα. Και δεν φταίει και η τροχέα φυσικά, γιατί φταίει το όργανο. Αλλά κάνε μου πολιτεία πάρκινγκ. Ποιος ακριβώς, κάποιος. Και αν δεν πάω στο πάρκινγκ, διότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει πάρκινγκ. Να σου πω τι θα έκανα εγώ. Πρώτον, πλατεία Ελευθερίας. Θες να την κάνεις πάρκο? Από πάνω κάνει ένα πολυόροφο. Όπως στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αξιοποίησε το κάτω χώρο. Όπως θέλεις. Δεν το σχολιάζω. Πλατεία Δικαστηρίων. 40 χρόνια είναι έτσι. Το αξιοποίησαν, όμως θέλει κι άλλα. Καμιά φορά βλέπεις καμιά κότα, κανένα ποντίκι, κανένα φίδι. Και από πάνω κάνει ένα διόρθωμα πάλι χωρίς να κλείσει τα κάστρα για τον Άγιο Δημήτριο. Πώς θα αναπνεύσει ρε παιδιά αυτή η πόλη? Πώς, πέστε μου, πώς? Γιατί φταίει αυτός που παρκάρει παράνομα έστω για ένα λεπτό? Γιατί έχει νεκρώσει η αγορά? Δεν μπορεί να κατέβει κανείς στο κέντρο της πόλης. Το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι νεκρό. Είναι πεθαμένο. Όμως έχω να πω το εξής. Είναι διαφώνηση και λίγο. Διαφώνηση και λίγο. Εγώ σαν πολίτης, ναι, δεν τηρώ τους νόμους. Ενώ η πολιτεία τηρεί τους. Τώρα τι θες, μόνο να καθίσουμε άλλες δύο ώρες εδώ με κρεμμύρες τώρα πλάκα μου κάνεις. Μα η πολιτεία είναι λοιπόν παράνομη, ρε. Δεν σε σέβεται. Όταν δεν σέβεται η πολιτεία, εγώ γιατί να τη σεβαστώ? Δεν με σέβεται. Και σου έφερα παράδειγμα. Πληρώνω την ασφάλισή μου και δεν έχω σύνταξη. Πληρώνω την κοινωνική μου τέτοια και δεν έχω κοινωνική πρόνοια. Θα μαλώσουμε, κύριε Ψωμιάδη. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Πληρώνω φόρους και δεν έχω τίποτε. Δεν έχω δρόμους. Δεν έχω γεφύρια. Δεν έχω φωτισμό. Δεν έχω καθαριότητα. Δεν έχω τίποτε! Δυστυχώς ρήμαξε. Δεν έχω τίποτε σε αυτήν την χώρα! Αλλά όταν έχει, όταν κάπου, έναν κάδο απορριμμάτων παράδειγμα, γιατί να μην πάω να πετάξω το. Εντάξει, αυτή είναι η παιδεία που δεν έχουμε. Παιδεία στα σχολεία. Είναι 2-3 μαθήματα. Ο Έλληνας. Τώρα, το παιδί πρέπει έστω μία φορά την εβδομάδα, το μήνα, θέλει το μήνα, να εδάσκεται. Αυτό που είπες, καθαριότητα. Παιδεία. Δεν έχουμε παιδεία.
παιδεία για το σεξ, για τον έρωτα. Να ξέρει το παιδί όταν γίνει 15, 16, 17 χρονών ότι οι κίνδυνοι παραμονεύουν και είναι πολύ κίνδυνοι. Αυτά πρέπει να τα διδάξει τα παιδιά. Ναι, συμφωνώ και εγώ. Και κυκλοφοριακή αγωγή. Όχι, όχι, δεν πρόκειται να. Πώς θα γίνει, αυτά δεν υπάρχουν. Διότι τα παιδιά μας τα θέλουν βλαμμένα. Το πολιτικό βόδι και οι προηγούμενοι, ο σημερινός υπουργός, το πολιτικό βόδι, το Μοσχάρι αυτό, δεν θέλει παιδιά. Αυτό είπα για αφιλνισμό, για παιδομάζωμα. Φεύγουν τα παιδιά μας. Πραγματικά δεν ξέρω που τους βρήκαν αυτούς τους ανθρώπους. Έχω μια ερώτηση και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο από πλευράς μου. Έχετε υπόψη σας τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα σχολεία της πρωτεύουσας και υποθέτω και της συμπρωτεύουσας? Τίνει να εξαφανιστεί εντελώς η ελληνική γλώσσα, μας λέει ο Χάρης. Αφού τα αρχαία τα έχουν με απόφαση του υπουργού αυτού, του φίλη, του πολιτικού Μοσχαριού, καταργούνται η ελληνική αρχαία γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά. Ναι, όταν σε όλο τον κόσμο διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, εμείς τα καταργούμε. Παιδιά, δεν έχετε καταλάβει. Ό,τι έχει σχέση με το παρελθόν, το έδωξε, τα καταργούν. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. 14 Σεπτεμβρίου ήταν η μέρα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έλειπε η κρατική τηλεόραση. Πρόσεξε τι σου λέω. Έλειπε η κρατική τηλεόραση. Τι σχέση εκεί είναι η μέρα, έχει σχέση με την Τουρκία. Στην έκθεση τελευταία μέρα, οι πόντι και όχι πόντι, και πολλοί άλλοι 10.000 κόσμος χορέψανε τη σέρα γύρω από το την έκθεση. Έλειπε η κρατική τηλεόραση, διεκδικούσε μια θέση στον Guinness. Να σου πω άλλο, μέσα Σεπτέμβριο τιμήσαμε την ημέρα θεσμικά με απόφαση της Βουλής τους ευεργέτες αυτής της χώρας. Έλειπε η κρατική τηλεόραση. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Τι ψάχνεις να βρεις? Ό,τι έχει σχέση με τα Σκόπια και με την Τουρκία, λείπει η κρατική τηλεόραση. Αφαιρούνται τα πάντα από τα βιβλία. Αφαιρούνται. Με απόφαση του φίλη αφαιρείται η πορεία, η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τυχαίο είναι? Δεν θέλω να με ξεφωνάξεις, να ξαναφωνάξεις εδώ. Δεν με πεθάνεις δηλαδή. Οικογένεια έχουμε, μας έχεις ανεβάσει την πίεση, χοληστερίνη, τα ντουμένια μας έχεις κάνει εδώ τώρα. Ερώτηση. 12 η ώρα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ψωμιάδη, είναι ο Αλέξανδρος ο Μαργαρίτης, να τονίσω. Η ερώτηση είναι η εξής, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ψωμιάδη, τι θα έκανε στην πόλη για να βελτιωθεί η μετακίνηση για ένα άτομο με ειδικές ανάγκες? Αλέξανδρε, έπιασε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πρώτον, δεν λέω επί των ημερών μου, το έκανα εγώ. Όλες οι υπηρεσίες νομαρχίας επί των ημερών μου, για μιλάω για τις υπηρεσίες νομαρχίας, κατασκεύασαν ράμπες ακόμα και στην νομαρχία. Και μάλιστα είχαμε και επί Κώστα Παπαδόπουλου, είχε σκάλα και ράμπα ηλεκτροκίνητη. Και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο νομάρχης του Πασόκ, καλός νομάρχης, από εκεί και πέρα, τι θα έκανα? Αυτά είναι θέματα της πολιτείας. Όμως, σίγουρα και στα πεζοδρόμια, επί των ημερών Κοσμόπουλου και Παπαγεωργόπουλου, γίνανε ράμπες και περνάει. Σίγουρα στις αστικές συγκοινωνίες δεν είναι εύκολο να μπαίνει ένας με αναπηρία ή με καροτσάκι σε ένα αστικό λεωφορείο. Υπάρχουν άλλα ειδικά αυτοκίνητα που τους μετακινούν, αλλά ένας που ξαφνικά θέλει να μετακινηθεί δεν μπορεί. Σίγουρα σε όλες τις υπηρεσίες δημόσιες πρέπει να υπάρχουν ράμπες, στα πεζοδρόμια να υπάρχουν ράμπες. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Στους δημόσιους χώρους, θέατρα και τέτοια πρέπει να υπάρχουν. Μια φορά πρέπει να νομοθετηθεί και νομίζω έχει νομοθετηθεί, όπου υπάρχει δημόσιος χώρος πρέπει να υπάρχει και ράμπα. Σας είπα πριν ότι αν πρέπει κάποιο... να σας πω έστω και παράτυπα, λυπάμαι που το λέω, μπορεί να είναι και παράνομα, σε κάποια σπίτια που δεν υπήρχε δυνατότητα ράμπας, δώσαμε άδεια παράτυπα, παράνομα, και κάνανε μικρά ανσασέρ, είχε τη δυνατότητα, και με δική μου υπογραφή
και άτομα που δεν μπορούσαν να περάσουν από τη σκάλιση, δεν είχε, κάνουν εξωτερικά ασανσέρ για να μετακινούνται στα σπίτια τους. Σας είπα πριν από λίγο ότι ο πολίτης φταίει, ναι φταίει. Τώρα, στην περίπτωση του Αλέξανδρου, μου έχει συμβεί εμένα προσωπικά, επειδή υπάρχει άτομο στην οικογένειά μου με ειδικές ανάγκες, λοιπόν, να έχει κλείσει την μπάρα ένα αυτοκίνητο, να περιμένω περίπου στο χρόνο που λέει ο Αλέξανδρος. Αυτός θέλει σήκωμα το αυτοκίνητο. Δεν συγχωριέται αυτός. Ειδοποίησα κατευθείαν την τροχιά, Αλέξανδρε. Ναι, γιατί πρέπει να, και σαν οδηγός, να σέβομαι αυτά τα πράγματα. Όπως σέβομαι τα σήματα, να σεβαστώ και τις τράπεζες. Διάβασε σήμερα τι είπε Βερναδάκης, αυτός ο υφυπουργός της εργασίας, τι είναι για τον πρόεδρο των παρολυμπιονικών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι, ενώ ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, φίλος μου είναι πόντιος. Τον κατηγόρησε ότι είσαι ρατσιστής, ότι είσαι ακροδεξιός και ποιον, τον παραολυμπιονίκης πρόεδρος. Έτσι. Φυσικά τώρα έχει σταματήσει ο αθλητισμό, αλλά παραμένει πρόεδρος των αθλητών. Και αυτόν τον άνθρωπο ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, τον καθίβρισε. Όλο το διαδίκτυο τα ρίχνει στον υπουργό. Ποιος είναι αυτός ο υπουργός? Ποιος είναι αυτός ο αλήτης ο πολιτικός? Ποιος είναι αυτό ο κολοβοβίδηρη που τα βάζει με ένα παραολυμπιονίκη? Βρε ξεφτύλα. Να μην πω άλλη λέξη το ευραδιάτικα. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή θέλω να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Πρώτα, δύο λεπτά. Ανάγκες. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση πάμε παιδιά με αναπηρία, οποιοδήποτε βαθμό, θα δεις όλα τα παιδιά να τρέχουν, πάρουν και να με φυλάνε. Ξέρεις τι έχουμε κάνει για τα παιδιά με αναπηρία? Πρώτο, το σύλλογο του Down, τρέξαμε ένα πρόγραμμα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράτυπα πολλές φορές, και δημιουργήσαμε ένα χώρο το οποίο σήμερα λειτουργικά δεν μπορεί να σταθεί, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν φταίω εγώ φυσικά, είναι θέματα της πολιτείας. Κάναμε κάθε χρόνο τρεις εκδηλώσεις στο Βελίδιο, φωνάζαμε 1000 άτομα με αναπηρία μαζί με τους συνοδούς και διασκεδάζαμε, χορεύαμε, τραγουδούσαμε, μεγάλοι καλλιτέχνες τραγουδούσαμε, εγώ χορεύαμε. Δηλαδή κάναμε πάρα πολλά. Όμως επαναλαμβάνω, η πολιτεία τι έχει κάνει για άτομα αναπηρία? Αν δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρόσεξε, το 1981 να βγάλει τα άτομα αυτά από το σπίτι τους ψηφοδηρικά για να ψηφίσουν. Όμως τα έβγαλα από το σπίτι, δεν ξέραμε ότι ο διπλανός είναι ανάπηρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μην κρυβόμαστε τώρα. Έτσι, συμφωνώ. Τους έβγαλε ο Ανδρέας Παπανδρέου, πήρε την ψήφο τους. Όλα τα σωματεία γίνανε τότε. Όμως είδαμε ότι στην πολυκατοικία υπήρχαν και δύο άτομα αναπηρία. Με σεβασμό σήμερα τα βλέπουμε. Δεν είναι. Κύριε Ψωμιάδη, πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς πήραμε χρόνο ήδη από την εκπομπή της συνεργάτης. Ωραία, θα πάρουμε άλλη μισή ώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν για κάνει ένα κάλμα, δούμε ποιο θέλουν να ακούσουν τώρα. Εκεί με κοιτάς. Με φωνάζεις εμένα για δύο ώρες εδώ, λοιπόν, τέτοια ώρα. Να κάνω μας ανέβαζε την πίεση, ποιος θα πληρώσει αυτό το. Την επόμενη φορά, Πέμπτη, που θα ξανακάνουμε εκπομπή. Πέμπτη. Πέμπτη θα κάνουμε πάλι. Όχι. Θα κάνουμε μία Πέμπτη. Νομίζω ότι θα μου επιτρέψουν να πάρω. Όχι, κύριε Ψωμιάδη, έχουμε το κοινό μας. Έχω δύο εκπομπές, ναι, και Δευτέρα και Πέμπτη. Να φροντίσω να πάρω περισσότερο χρόνο, Πέμπτη, να κάνουμε. Όχι, νύχτα θα έλεγα. 12 με 6. Πολύ ευχαρίστως μαζί σας, δεν μασάμε τίποτα. 28 Οκτωβρίου θα γιορτάσουμε. Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε. Πρώτον, μην ξεχάσουμε να βγάλουμε σημαίες στα μπαλκόνια και στα μαγαζιά μας. Έτσι, κύριε Ψωμιάδη. Όλες και όλοι. Οι Αμερικάνοι 365 μέρες έχουν τη σημαία στα μπαλκόνια και στα καταστήματά τους. Εμείς όσο μπορούμε. Αλλά να γίνει γαλανόλευκη όλη η Ελλάδα και όλη η Θεσσαλονίκη. Μπορούμε. Αυτός 365 είναι μέρες. Μπορούμε. Είμαστε Έλληνες. Που κλείνουμε την εκπομπή. Περήφανοι Έλληνες. Αγαπάμε Ελλάδα, αγαπάμε κύριε Ψωμιάδη. Και όλοι στους παρελάσεις των παιδιών μας. Όλοι. Στις γειτονιές, στους δήμους. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καληνύχτα, σας αγαπάμε πολύ. Και εμείς, και εμείς. Βεβαίως. Και της αγάπης μας τελικά.